Κύριε Παπαπαναστάση, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Ψαλιδόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Πολλά γεγονότα είναι ταυτόχρονα σε εξέλιξη. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο προέρχεται από τη δικαιοσύνη και είδα ότι υπάρχει αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αναφέρομαι στην αίτηση αποφυλάκησης του πυρηνάρχη νίκαιας της Χρυσής Αυγής, του Γιώργου Πατέλη, και την επιθυμία ή την συζήτηση, την έρευνα που διεξάγεται στον Αριοπάγο για την ανέρεση αυτής της σχετικής απόφασης. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Εμείς θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την απόφαση αποφυλάκησης του ναζιστή, του εγκληματία και χρυσαυγήτη Πατέλη. Γιατί ο Πατέλης δεν είναι ένας απλός χρυσαυγήτης, υπήρξε στέλεχος εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης και τον η δικαιοσύνη ουσιαστικά, αν θέλετε, με ένα έμεσο τρόπο αναιρεί την απόφαση που επιβλήθηκε πριν περίπου από ένα χρόνο ναι, ακριβώς με κάθαρξη των 10 ετών και ο Πατέλης έμεινε μέσα, όπως είναι γνωστό, ελάχιστα. Και είπε ότι δεν είναι τυχαίος ο Πατέλης, γιατί υπήρξε επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας, ήταν συνεργός στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η απόφαση αποφυλάκησης εκδόθηκε μετά από πρωτοφανή εισαγγελική πρόταση ότι ο δράστης δεν υπάρχει πιθανότητα να τελέσει μια εγκληματική πράξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ναζιστές, πέρα από τις εμφανείς εγκληματικές πράξεις που διαπράττουν, η δράση τους είναι στο σκοτάδι και είναι καθημερινή. Αυτό λοιπόν, καμιά εισαγγελική πρόταση δεν νομοποιείται κατά την άποψή μας με την ευρεία έννοια και την ερμηνεία. Εντάξει, ναι, δεν το εννοείται με την τυπική τήρηση του γράμματος του νόμου. Ναι. Ναι, και γιατί όπως προανέφερα η απόφαση αυτή ακυρώνει το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης, γιατί οι πράξεις, οι κακουργηματικές πράξεις του Πατέλη δεν έγιναν εν ώψη συγκεκριμένων συνθήκων, όπως ας πούμε υπάρχει στο σκεπτικό της πρότασης αποφυλάκησης, αλλά έγινε στο πλαίσιο μιας διαρκώς εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής και είναι απόρρια αυτό της ναζιστικής και φασιστικής νοοτροπίας που διέπει κάθε αν θέλετε κομμάτι αυτού του σκεπτικού του ναζιστικού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα, να δούμε πώς ο Άριος Πάγος θα το χειριστεί. Βεβαίως, αναμένεται τώρα μάλλον η εξέταση της. Ναι, εξετάζεται η ανέρεση. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Κύριε Παπαναστάση, αυτή την περίοδο πολλά ζητήματα βρίσκονται στην επικαιρότητα. Υπάρχουν όμως αυτά τα οποία συνδέονται και αφορούν ιδίως στις συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η χώρα στον αμυντικό τομέα, ενώ την συμφωνία με την Γαλλία, μια συμφωνία στρατιωτικής συνδρομής αλλά και προμήθειας εξοπλισμών, τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία αφορά την λειτουργία των μηχανικών βάσεων εδώ και την κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη και την επικειμένη ή αναγγελθήσα πάντως ευρεία συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας και με τη Μεγάλη Βρετανία. Πώς θα συνοψίζετε τις αντιδράσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος σε αυτές τις διπλωματικές κρίσεις? Ναι, κύριε Ψαλιδόπουλε, κάθε συμφωνία σίγουρα έχει την αυτοδυναμία και την αυτοτέλειά της. Και οπωσδήποτε την εξετάζουμε και ξεχωριστά. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει, αν θέλουμε να, και αν θέλετε αυτή είναι και η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να δούμε την συνολική συνέπεια, τις συνολικές συνέπειες αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να τις δούμε σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο πολύ συνεπτικά, γιατί δεν έχουμε χρόνο στο ραδιόφωνο, είναι η εξέλιξη των οξυνόμενων ανταγωνισμών που υπάρχουν στην περιοχή μας και όχι μόνο, ανάμεσα κυρίως στις αμερικανοατοικές δυνάμεις και την Ρωσία και την Κίνα απ' την άλλη. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι πλέον στενά στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, αν θέλετε Μέση Ανατολή, αλλά ήδη το βάρος μεταφέρεται και στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο νομίζω θα πρέπει να δούμε αυτές τις συμφωνίες. Και ας πάμε στην ελληνοαμερικάνικη, στην επέκταση, την καινούργια, την πενταετή με προοπτική ανανέωσης αορίστου χρόνου που θα είναι μετά από 5 χρόνια. Οι εξελίξεις είναι πραγματικά για τα συμφέροντα, αν θέλετε, που
του ελληνικού λαού. Γιατί υπάρχει συμφέρον να γίνουν αυτές οι συμβάσεις, αλλά όχι αυτό το συμφέρον να προασπίζει τα δικαιώματα και την ειρήνη που ζητάει ελληνικός λαός, αλλά η αστική τάξη που είναι μια οικονομική ολιγαρχία η οποία θα κερδίσει από όλα αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μετατραπεί, ήδη είχε μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανική βάση. Με την καινούργια συμφωνία αυτή ακριβώς η εγκαθίδρυση αυτών των υποδομών στην Ελλάδα από την Αμερική αναπτύσσονται και ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί κάθε υποδομή που γίνεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα εγείρει τα αντανακλαστικά αντίδρασης και στην απέναντι πλευρά, στη Ρωσία. Με δύο λόγια, ο ελληνικός λαός καθημερινά στοχοποιείται περισσότερο από ό,τι ήταν χθες. Και βλέπουμε γιατί η Αλεξανδρούπολη, λέμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι απλά η χρήση ενός λιμανιού. Είναι μια βασική πόρτα στρατηγικής σημασίας για όχι, δεν είναι, δεν είναι ακριβώς διευκολύνσης να περάσει ένα πλοίο. Χρήση, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε χώρο παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων και πρόσβαση του στη Βαλκανική. Ακριβώς. Αυτό είναι το κύριο. Είναι μια πολύ σημαντική πόρτα στρατηγικής σημασίας για την τροφοδοσία των αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στα σύνορα Ευρώπης-Ρωσίας. Η Σούδα, τα ηλεκτρονικά μέσα, οι υποδομές υποεμναυτικές αλλά και το της πολεμικής αεροπορίας για την Αμερική και το ΝΑΤΟ είναι εκ των ου κάνευ για την διενέργεια επιχειρήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι απλά μια χρήση όπως συνηθίζεται. Από αυτό τώρα ας δούμε τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτή τη σχέση με την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Είναι οδυνηρό, αν θέλετε, για το λαό μας, αν ανατρέξει από την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ, έχει μία συνεισφορά η οποία μετριέται και με αίμα και με υποδομές και με χούντες και με έλεγχο της πολιτικής κατάστασης στη χώρα μας και με σκοτεινές ιστορίες όπως ήταν η κόκκινη προβιά και με αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όπως ήταν στα Ίμια. Η πόρτα των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας άνοιγε κάθε φορά και λίγο περισσότερο σε κάθε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μια μεριά οι ελληνικές κυβερνήσεις βλέπουν τη χώρα όσο γίνεται περισσότερο σε αυτό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις εκφράζουν συμφέροντα μιας αστικής τάξης που μέσα από τη γεωστρατηγική αναβάθμισή τους ουσιαστικά διεκδικούν μερίδιο στα κέρδη, γιατί οι πόλεμοι μεταξύ των υπεριαλιστικών δυνάμεων δεν γίνονται για το ονόρε, γίνονται γιατί υπάρχουν κέρδη για τα μονοπόλια των συμφερόντων τα οποία εκπροσωπούν. Η ελληνική αστική τάξη λοιπόν θέλει αυτά τα κέρδη, να συμμετάσχει σε αυτά τα κέρδη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις στηρίζουν αυτά τα συμφέροντα, μόνο που αυτά τα συμφέροντα έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας και τον βάζουν σε τεράστιους κινδύνους. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να δούμε και με την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία προβλέπει μέσα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Μιλάει για δρομολόγηση συνεισφοράς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Σαχέλ. Το Σαχέλ δεν είναι μια έολη φράση. Είναι μια σειρά χωρών οι οποίοι βρίσκονται στο κομβικότερο σημείο της Αφρικής, κάτω από την Σαχάρα, συνδέουν τον Ατλαντικό ωκεανό με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα, ελάχιστα θα σας πω μόνο. Η Total, οι μεταφορές, η Air France, οι τηλεπικοινωνίες, η France Telecom και η Orange. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Αρκεί να σας πω ότι η Total το πραγματοποιεί σε αυτές τις χώρες το 1 τρίτο της παραγωγής συντρόγων ανθράκων στην Αφρική. Άρα βλέπουμε ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Και βέβαια ο πραγματικός πλούτος αυτής της περιοχής που ουσιαστικά γύρει, αν θέλετε, αυτές τις συγκρούσεις δεν είναι τώρα η είσοδος της Γαλλίας και η δράση της Σαχέλ για τον εκδημοκρατισμό τους. Είναι για τα τεράστια κέρδη. Το υπέδαφος αυτών των χωρών έχει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, κυρίως ουρανίου, που κάνουν αυτή την περιοχή το φιλέτο της Αφρικής. Και προσέξτε και ένα στοιχείο. Σε αυτή την περιοχή, εκτός από τη Γαλλία, αρχίζει και διεκδικεί μερίδιο και η Τουρκία. Και όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και η Κίνα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση προθυμοποιήθηκε να συμμετάσχει σε αυτές τις επιχειρήσεις,
Κάποια στιγμή ενδεχομένως να ακουστεί ότι εμείς δρούμε και εναντίον της Τουρκίας με μια κοινωνία προετοιμασμένη. Ναι, αυτό, μέσα αυτό είναι ένα ερώτημα πάντως, κύριε Παναστάση. Δίνω μία, αν θέλετε, θα το ολοκληρώσετε. Ναι, θα επιστρέψουν. Ναι. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε τεράστιους εξοπλισμούς οι οποίοι όχι απλά περισσεύουν για περιοχές όπως είναι το Αιγαίο, αλλά είναι για άλλες περιοχές. Άρα η αιμορραγία του ελληνικού λαού, για να πάρουμε αυτή τη στιγμή τις φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες έχουν πραγματικά τελευταίας τεχνολογίας συστήματα επάνω για αεράμινα περιοχής. Μα στο Αιγαίο δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Η αεράμινα περιοχής μπορεί να ελεγχθεί από τα διάσπαρτα νησιά τα οποία υπάρχουν. Η Μπελαρά λοιπόν είναι πλοία με τεράστια κόστη και πτήσεις αλλά και συντήρησης, τα οποία είναι για τη Μεσόγειο ευρύτερα, αλλά και έξω από τη Μεσόγειο, και για τον Ινδικό ωκεανό, αλλά και με την κατάλληλη υποστήριξη για μεγαλύτερες θάλασσες. Εκεί πέρα υπάρχουν άραγε εθνικά, όπως λένε, συμφέροντα του ελληνικού λαού. Φυσικά και όχι. Το κέρδος όμως είναι για την οκεανοτική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία ενδυναμώνεται για επιχειρήσεις ευρύτερες, όπως είναι πλέον και αποστολές του ΝΑΤΟ, με χρήματα του Έλληνα εργαζόμενου. Αυτά θα πρέπει να τα εξηγούμε στον απλό λαό. Κύριε Παπαναστάση, πολλοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή αναφέρονται ασφαλώς και κατανοούν και ασφαλώς αναγνωρίζουν την διεθνή διάσταση αυτών των συμφωνιών στην οποία αναφερθήκατε και εσείς ενδεχομένως αποδίδουν άλλο περιεχόμενο, δεν συμφωνείτε στο περιεχόμενο, αλλά η διεθνής διάσταση αυτών των συμφωνιών είναι δεδομένη και είναι έτσι όπως την περιγράψατε. Προφανώς αφορά στις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζεται πάντως και από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτός είναι ένας βασικός δρόμος για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας και των πιέσεων που δέχεται η χώρα από την Τουρκία και ότι είναι συμμαχίες οι οποίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας σε αυτή την διμερή αντιπαράθεση. Είναι παλιό αυτό το επιχείρημα, δεν είναι ασφαλώς καινούριο. Το ερώτημά μου είναι αυτό, κατά πόσον, πώς αντιμετωπίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή την θέση. Σε συνδυασμό, αν μου επιτρέπετε, και με το γεγονός ότι μια διαφορετική πολιτική στην Ευρώπη, ας πούμε μια πολιτική συνεργασίας με τη Ρωσία ή συνεργασίας με την Κίνα στα μεγάλα διεθνή ζητήματα, δεν βρίσκεται στην προτεραιότητα. Είναι αντίθετες οι ευρωπαϊκές χώρες σε μια τέτοια εξέλιξη. Ενδεχομένως και η Ρωσία έχει διαφορετικές απόψεις. Και πάντως, αν μου επιτρέπετε και την παρατήρηση, ούτε το ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνημα είναι και τόσο πολύ θερμό έναντι της συνεργασίας με τη Ρωσία, ιδίως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα είπα όλα, δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε τα κομμάτια ένα-ένα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Είναι ασφαλώς. Πολλές φορές πολλοί προσπαθούν να τα μπερδέψουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Είναι ένα σκληρό καπιταλιστικό και υπεριαλιστικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή προασπίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα οποία βρίσκονται σε κόντρα με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε το πρώτο όμως σκέλος που είπατε για την διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Η Ελλάδα γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια. Δυστυχώς από την πρώτη μέρα. Είναι και η πρόεδρος των Ναυαρίνων κιόλας για αυτό το. Όπως λένε ακριβώς, ναι, η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις της, που ήταν αστικές κυβερνήσεις, την έδαιναν πάντοτε με κάποια μεγάλη δύναμη. Αλλά σε αφήσουμε τα πολύ παλιά, να έρθουμε στα πρόσφατα. Το άρθρο 5 του συμφώνου της ΟΑΣΗ. Του Βορείου Ατλαντικού, ναι. Του Βορείου Ατλαντικού. Τι λέει ακριβώς αυτό που λέει το άρθρο της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας. Η Ελλάδα από τότε μέχρι σήμερα πέρασε πολλά βήματα. Πότε ενεργοποιήθηκε κάποιος από τους συμμάχους ή το ίδιο το ΝΑΤΟ στην κατάσταση. Για αμυντική συνδρομή. Πότε. Και η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι και το 1974 φτάσανε στα όρια, αντί το ΝΑΤΟ να προσπίσει έρχνε λάδι στη φωτιά, αυτό τα σχεδίασε και την Κυπριακή τραγωδία αλλά και τις αμφισβητήσεις. Στα Ήμια το ίδιο. Δεν υπήρξε στιγμή υποστήριξης, αλλά αντίθετα σφίγουμε από το ΝΑΤΟ και σπάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πολύφερνη νύφη που μας φέρανε, ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Στο οικονομικό κομμάτι μας τις πέσανε,
ο ελληνικός λαός είδε πως αντί να τον βοηθήσει τον καταρρίμαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας δούμε τώρα και το γεωπολιτικό. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ούτε στιγμή αυτό το άρθρο υποστήριξης της Ελλάδας? Αντίθετα, αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα αποδέχεται ότι υπάρχει τουρκική απειλή, τουρκικός επεκτατισμός και επιθετικότητα, πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στήριξη, πότε αντίθετα πρημοδοτεί τις απαιτήσεις της Τουρκίας? Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και από τις επισκέψεις της Μέρκελ τις πρόσφατες, αλλά και από το Βόλτεν, από όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Γιατί κυρίαρχο στοιχείο είναι οι οικονομικές και εμπορικές δοσοληψίες που έχουν, που είναι αυτές οι οποίες τελικά διαμορφώνουν, αν θέλετε, και την στήριξη, και όχι το διεθνές δίκαιο όπως όλοι το έχουμε καραμέλα. Άρα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια πιστεύει κάποιος, σόφρον Έλληνας, ότι θα έρθει Γάλλος στρατιώτης να δώσει τη ζωή του στο Αιγαίο για να προασπίσει τις πολύτιμες βραχονισίρες μας? Δεν πάω στα νησιά, και τα νησιά που, τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα προφανώς είναι αστείο. Άρα λοιπόν, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι το κερασάκι σε μια τούρτα η οποία είναι δύσοσμη και που η ελληνική κυβέρνηση, και όχι μόνο, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, την παρουσιάζουν σαν μια τεράστια επιτυχία, αλλά μέσα της κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, γιατί βάζει την Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς, δένοντάς την πάνω σε άρματα τα οποία συμμετέχουν ενεργά σε αυτά. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή και την σαφήνεια των απόψεών σας. Θα επανέλθουμε προφανώς, υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Να μην μιλήσουμε για την υπόθεση της ακρίβειας, ας πούμε. Έχουμε τραγωδία. Έχουμε τραγωδία. Αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση και πώς θα ενεργήσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.